Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ακούσει για την νόσο Batten. Πρόκειται για μια σπάνια εκφυλιστική ασθένεια του νευρικού συστήματος και οι πάσχοντες οριακά φτάνουν μέχρι την εφηβική ηλικία ή την πρώτη μετεφηβική. Ο Θοδωρής είναι ένα θαύμα, καθώς έχει ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο που δίνουν οι γιατροί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει επιλεχθεί για να δεχθεί μια πρωτοπόρο γονιδιακή θεραπεία. Πώς ξεκίνησαν όλα όμως και τι ακριβώς είναι αυτή η σπάνια ασθένεια? Ο Θοδωρής στην ηλικία των 6 ετών παρουσίασε προβλήματα όρασης. Πήγαμε σε πάρα πολλούς οφθαλμιάτρους εδώ στην Ελλάδα. Οι μισοί μας έλεγαν ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του. Κάποιοι άλλοι μας έλεγαν ότι έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καταλήξαμε στο Παίδον, που εκεί τον εξέτασε η κυρία Φωτοπούλου. Μας είπε ότι ο Θοδωρής πάσχει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα μάλλον και αυτό φαίνεται από... Δεν είναι μόνο στα μάτια του το πρόβλημα και θα έπρεπε να πάμε ένα ταξίδι στην Αγγλία, στην κλινική του στην Great Ormond Street, όπως και πήγαμε. Το ταξίδι αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2001. Πήγαμε, εξετάσανε το Θοδωρή, πήραν δείγματα DNA από το Θοδωρή και από εμάς. Μετά από 3 μήνες βγήκε η απάντηση, την έστειλαν στην κυρία Φωτοπούλου, μας κάλεσε και μας είπε ότι ο Θοδωρής πάσχει ένα πάρα πολύ σοβαρό νόσημα, θανατηφόρο. Δεν υπήρχε θεραπεία καμία σε όλο τον κόσμο και ότι θα έπρεπε να κοιτάξουμε πώς θα περάσει το παιδί μας μια καλή ζωή και να το φροντίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Ποια είναι αυτή η νόσος και τι ακριβώς είναι αυτή η νόσος? Η νόσος λέγεται Batten. Έχει 12 τύπους, εμείς έχουμε τον τύπο 3. Ο τύπος 3 που έχει ο Θοδωρής ξεκινάει με την απώλεια όρασης και η εξέλιξή του είναι να έχει το παιδί επιληπτικές κρίσεις, συνέχεια έχει δυσαθρία, σταματάει να μιλάει, να τρώει, να περπατάει, μέχρι που καταλήγει στο τέλος της εφηβείας του να είναι στο κρεβάτι με μηχανική στήριξη και στο τέλος όλα αυτά τα παιδιά καταλήγουν. Εδώ και χρόνια ο Θοδωρής παρακολουθείται από γιατρούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία και στην Αμερική. Η εξέλιξη της νόσου έκανε τους ερευνητές στην Αμερική να τον επιλέξουν για μια θεραπεία που βρίσκεται στο 3ο στάδιο των κλινικών μελετών. Ήταν ένα όνομα το οποίο πρώτη φορά το άκουγα. Και όπως αργότερα μας εξήγησαν και οι Αμερικανοί, ελάχιστοι γιατροί στον κόσμο γνωρίζουν ακόμα και το όνομα της νόσου. Και ενώ στην αρχή έτσι είχα πάρει μια χαρά τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, αφού δεν είναι τύφλωση και είναι ένα μεταβολικό νόσημα, ό,τι και να γίνει θα το αντιμετωπίσουμε. Είδα λοιπόν στο ίντερνετ, χωρίς και τα αγγλικά μου να είναι τα καλύτερα γιατί είχε και πολλούς ιατρικούς όρους, κατάλαβα ότι πρόκειτο για κάτι σοβαρό. Κάναμε λοιπόν κάτι το οποίο ετοιμάσαμε μια υπεύθυνη δήλωση έχοντας υπόψη μας τα πράγματα της Ελλάδας και τη στείλαμε στο νοσοκομείο John Hopkins όπου είπαμε και οι δυο οι γονείς ότι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα μάτια μας. Φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι ίσως πρώτη φορά να συνάντησαν από την αντίδραση λέω μετά από τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε και να μας πούνε ότι αυτό είναι πολύ ευγενικό και εκ μέρους μας και δείχνει μια έτσι, αγάπη και αφοσία για το παιδί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, διότι ακόμη και αν δώσουμε τα μάτια μας, δηλαδή αν μπορεί κάποιος να βάλει τα μάτια μας στο Θοδωρή, πάλι τα μάτια θα καταστραφούν. Είναι κάτι άλλο που το καταστρέφει. Αυτό που σας είπα στην αρχή, το μεταβολικό νόσημα, το οποίο μας φάνηκε κάτι καλό. Ήταν όμως μια έτσι, ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς, την οποία την κρατήσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό ήταν η αρχή έτσι, μιας επαφής, η οποία κράτησε μέχρι σήμερα, με τους οποίους σήμερα τους τροφοδοτούμε με βίντεο από τη ζωή του Θοδωρή και από τη στιγμή που ο Θοδωρής έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του και νομίζω ότι στο τέλος του δρόμου μάλλον θα έχουμε κάτι ελπιδοφόρο να περιμένουμε στην καινούργια χρονιά. Η επαφή που είχαμε από την πρώτη φορά με όλους τους γιατρούς στην Αμερική και στη Γερμανία, γιατί είναι τα κέντρα τα μεγάλα, στη Γερμανία έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου, όπου ο Θοδωρής έχουμε δώσει και εκεί DNA και οι δύο γονείς και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτό το νόσημα, και στην Αμερική, 21 τώρα χρόνια, έχουμε επαφή από την πρώτη στιγμή.
Και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που έχουν το ενδιαφέρον αυτό οι επιστήμονες για το Θοδωρή. Είναι το μοναδικό περιστατικό στον κόσμο. Δεν έχει άλλο παιδί την εξέλιξη του Θοδωρή. Δυστυχώς τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μαζί με τον Θοδωρή έχουν χαθεί, όπως και πολύ μικρότερα τώρα. Και αυτό έχει προξενήσει το ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι που δεν υπάρχει. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ να τον βοηθήσουν, γιατί αναγνωρίζουν και την προσπάθεια που κάνουμε σαν οικογένεια και τη φροντίδα που έχει ο Θοδωρής από εμάς. Το καλό σε αυτή τη θεραπεία που θα πάρει ο Θοδωρής είναι ότι το καλό και το σίγουρο είναι ότι θα σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου. Και ο Θοδωρής αυτή τη στιγμή... Α, είναι δεδομένο αυτό? Αυτό είναι δεδομένο. Ότι θα σταματήσει η εξέλιξη. Ναι, ναι. Περισσότερα τώρα δεν μπορώ να πω, γιατί είναι πάντως πολύ, πολύ ελπιδοφόρα. Πότε προβλέπετε να γίνει αυτό? Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι προβλήματα με τον COVID και να γίνει στο τέλος της άνοιξης. Αυτές οι θεραπείες δεν ξέρω κατά πόσο περιέχουν και έναν παράγοντα ρίσκου. Αυτό το έχετε υπολογίσει και πώς νιώθετε που θα μπει σε μια διαδικασία θεραπείας με μια θεραπεία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, να το πω έτσι απλά, ακόμα? Έχετε πολύ δίκιο. Αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο το σκεφτόμαστε σαν ζευγάρι καθημερινά. Έχουμε πάρει την απόφαση, τη θεραπεία θα την κάνουμε. Υπάρχει ένα ρίσκο, αλλά το ρίσκο το να μην το κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχει πάντα στο μυαλό μου, ίσως επειδή είμαι και έτσι, μιας ηλικίας το οποίο θυμάμαι, η περίπτωση του καρδιοχειρουργού, του Christian Barnard, όπου όλοι θυμούνται τον Christian Barnard. Εγώ τον θυμάμαι φυσικά και τον Christian Barnard. Θυμάμαι και τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο μεταμοσχεύτηκε η καρδιά. Ίσως ελάχιστοι να το γνωρίζουν πέρα από τον γιατρό. Η μεταμόσχευση διήρκησε, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μεταμοσχεύτηκε, έζησε 18 μέρες. Ελπίζω, επειδή εδώ είναι έτσι κάτι πάλι πολύ πρωτοπόρο, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό, ελπίζω εμείς να, ο Θοδωρής, προσεύχομαι, άλλο τίποτε δεν μπορώ να κάνω, και να κρατάω την ελπίδα μου έτσι ζωντανή μέσα μου, να είναι ο πρωτοπόρος αυτής της καινούργιας εποχής και να ζήσει όχι 18 μέρες, να ζήσει 180 χρόνια. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.